δύο Ρώσους συνέλαβαν τη Δευτέρα οι πολωνικές αρχές για προπαγάνδα υπέρ της Ρωσίας. Οι συλλήψεις έγιναν στη Βαρσοβία και στην Κρακοβία και σχετίζονται με τις αφήσεις στρατολόγησης της Βάγνερ που έχουν εντοπιστεί τις τελευταίες ημέρες στους δρόμους της Πολωνίας. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάριους Καμίνσκι, ανακοίνωσε την επιτυχημένη επιχείρηση, υπογραμμίζοντας τις συνεργατικές προσπάθειες της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας της Πολωνίας και των αρχών επιβολής του νόμου. Μέσω ενός κολαστικά εκτελεσμένου σχεδίου, οι δύο Ρώσοι συνελήφθησαν, ενώ αφήναν προπαγανδιστικά φυλάδια σε δημόσιους χώρους και στις δύο πόλεις. Η Υπηρεσία Αντικατασκοπίας της Πολωνίας ανακοίνωσε ότι οι Ρώσοι είχαν πάνω τους πάνω από 3.000 προπαγανδιστικά φυλάδια που προωθούσαν την ομάδα Βάγνερ και την παρέλαβαν τα φυλάδια στη Μόσχα. Η ομάδα Βάγνερ, γνωστή για τη συμμετοχή της στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, αποτελεί μεγάλο παράγοντα ανησυχίας για την Πολωνία. Τα φυλάδια περιείχαν το χαρακτηριστικό λογότυπο της ομάδας με την νεκροκεφαλή και έγραφαν στα αγγλικά «Είμαστε εδώ, εντάχθητε μαζί μας». Τα φυλάδια περιλάμβαναν επίσης κωδικούς QR που οδηγούσαν σε έναν ιστότοπο στρατολόγησης για την παραστρατιωτική οργάνωση. Οι άντρες φέρεται να έλαβαν έως και 500.000 ρούβλια, δηλαδή 4.500 ευρώ, για την εμπλοκή τους σε αυτή τη δραστηριότητα. Οι συλλήψεις ακολούθησαν προηγούμενες αναφορές για τις εν λόγω αφίσες που εμφανίστηκαν στους δρόμους Κρακοβίας. Οι αφίσες, συνοδευόμενες από κωδικούς QR, προκάλεσαν ανησυχίες σχετικά με πιθανές προσπάθειες στρατολόγησης για τη Βάγνερ στην Πολωνία. Ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ματέος Μοραβέτκι, είχε προειδοποιήσει προηγουμένως για την πιθανότητα η Βάγνερ να πραγματοποιήσει ενέργειες δολοφθοράς όντως της χώρας. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις ευθυγραμμίζονται με τις ανησυχίες της πολωνικής κυβέρνησης, η οποία λόγω της απειλής Λευκορωσίας και της Βάγνερ έχει αυξήσει ακόμα περισσότερο τα στρατεύματα στα σύνορα της χώρας. Πείτε μας τη γνώμη σας για τις εξελίξεις αυτές στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στον MSHD με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, mshd.gr.